Λοιπόν. Πάμε να δούμε εφημερίδε. Πάμε σε εφημερίδε μα. Καλημέρα, παιδιά. Εφημερίδες. Καλή εβδομάδα σε όλε και σε όλου σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. χρόνια πολλά ε, σε όλου. Του μπάμπιδε, του χαραλάμπιδε, του λάμπιδε, ε, τι ε, Χαραλαμπίες, χαραλαμπίε. η χαρά η Μίκα α, από το οικομότριά μα μέσα. Έτσι. Ε, δεν είναι χαρούλα. Στου χάριδε, αν είναι χαραλάμπιδε. Ναι. Στι χαρούλε, αν είναι χαραλαμπίε. Έτσι. Είναι... Σε όλε τι ευκαιρίε. πες και μια καλημέρα στον Νίκο εδώ πέρα. Χρόνια πολλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Ναι. Καλημέρα, είπα να το πείσουμε. Χρόνια πολλά. ρε παιδί μου γιατί Ωραίο είναι. Λοιπόν. Τα νέα. Πάμε. Τον Απρίλιο οι αναρτήσει τη Αθήνα. Χρηματολόγιο. Γιατί μετατίθεται κατά δύο μήνε η διαδικασία. Και ανταδρομικά έω 1.800 ευρώ για 250.000 συνταξιούχου. Θα καταρριφθούν τον Ιούνιο. Ποιοι δικαιούνται τα ποσά. Στην εφημερίδα των ε, συντακτών, ηλεκτροσοκ χωρίς γείωση, με μάτ χημικά και χωρίς σχέδιο η απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. ΣΥΡΙΖΑ έρχεται η ώρα του απολογισμού. Ξεκινά τη συζήτηση του απολογισμού της τελευταίας 7 ετίας. Η σχετική εισήγηση παρουσιάζεται σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Ο ελεύθερος τύπος. Πώς χτίζεται η αυξημένη σύνταξη από τα 30 ω τα 44 χρόνια ασφαλισής. Ακόμη, Κυριάκο, στην επίσκεψή του στην Κρήτη, ξεκινούν τα μεγάλα έργα στην ε, Κρήτη. Τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργό. Η κυρία Εδώπέρα, που βλέπετε στον δεύτερο τύπο, είναι υπουργό του Βεμερό. Ξαναέβαλε την ταμπέλα με το σκέτο Μακεδονία στην ε, γειτονική Α, χώρα και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλε αντιδράσει. Ακόμη και ο Δημητρόποντα έδρασε. Σήμερα ε. ε, μάζε το γιατί πειράζει στον αέρα τη Συμφωνία. Ε, μάλιστα. Και 19 κούτε με νέα στοιχεία καθυστερούν τη δίκη για το μάτι. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, ύπουλα παιχνίδια των ΗΠΑ ει βάρο τη Ελλάδα. Ο Αμερικανό πρέσβη αναγνωρίζει θαλάσσιε ζώνε μόνο σε μεγάλα νησιά. Κουρελόχαρτο Συμφωνία, υπουργό των Σκοπιών, κατάργησε τι πρέσπε. Και έξαλλοι κάτοικοι προπυλάκησαν Χατζηδάκη και Άδωνη στην Πτωλεμαίδα για την απολιγνητοποίηση που λέγαμε νωρίτερα. Πάμε στην Εσπρέσο. Παζάρι υιοθεσία από ΜΚΙΟ, η ύποπτη δράση οργανώσεων στο θρίλερ για γερά νεύρα, όλα όσοι υποστήριξε ο πατέρα τη μικρή Βαλεντίν, που είναι άφαντη εδώ και δύο μήνε. Πρωτοφανή καταγγελία, πάγωσε την εκπομπή τη Αγγελική Νικολούλη. Και ώρε αγωνία για τον Βουτσά στην εντατική ο ηθοποιό με λίμοξη του αναπνευστικού. Στην αυτεμπορική οφείλετε 12 δισεκατομμυρίων ευρώ ύποπτη για μαύρο χρήμα την τετραετία 16-19 παραπέμφθηκαν στην αρμόδια αρχή 7.400 υποθέσεις ή 1.057 έκλεισαν. Ρε παιδιά, συζητώ συγγνώμη. Άλλη μια φωτογραφία από την Εσπέσο τώρα το είδα εδώ. Ναι. Σ' άλλος λέει με αποκριάτικη στολή επιδειξία. Είναι δυνατόν. Δεν Υπάρχει είμαστε. Δύο στολή. Δεν, ναι, 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 να πας να φορέσεις τέτοια στολή λέει και να κάνεις βόλτα να, να, να πλάκα. Τι πλάκα θα σπάσει με αυτό το πράγμα, μπορεί να μου πει. Λοιπόν. Έχουμε πάμε. Να ξεφύγει Και νομίζω. Ναι, δεν είμαστε τα καλά μα. Έλα, πε τη Star Press. Ωραία. Star Press. Προσευχηθείτε για τον πατέρα μου. Κρίσιμη κατάσταση του 88χρονου ηθοποιού. Διασολημμένο στην Ελληνική από την Παρασκευή. Ο Κώστα Βουτσά. Τι λέει η κόρη του, η Σάντρα. Και έκανε πλάκα στο τραγούδι με τον νη ο Σταμάτη Κραουνάκη.